Το έργο ΣΕΣΜΕ χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe. Ασχολείται με το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Επικεφαλής εταίρος στο ξεκίνημα του έργου ήταν το Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Βόρειας Δανίας. Αποχώρησε μετά τα 2 χρόνια υλοποίησης του έργου και μας προτάθηκε σαν αναπτυξιακή εταιρεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης να είμαστε επικεφαλής στο έργο. Συμμετέχουν 10 φορείς από 6 ευρωπαϊκές χώρες από την περιοχή της Reggio Emilia, συμμετέχει αναπτυξιακός οργανισμός τοπικός και παράλληλα το Μητροπολιτικός Δήμος της Μπολόνια, φορείς από την Ουαλία, από την Βουλγαρία, την Φιλανδία, καθώς και ένας αυτοδιοικητικός φορέας από την Δανία και από την Ελλάδα, εκτός από εμάς, συμμετέχει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας έρχεται να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα τρόπο λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας που στηρίζεται στην γραμμική οικονομία, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι ψάχνουμε να βρούμε πρώτες ύλες, να τις μεταφέρουμε, να τις μπούμε στην παραγωγική διαδικασία, να τις προωθήσουμε στην κατανάλωση και στο τέλος να τις απορρίψουμε. Εκεί έρχεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe, το οποίο θέλει να επηρεάσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε περιφερειακό επίπεδο. Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας έχουμε 2 κατηγορίες επιχειρήσεων. Μία κατηγορία επιχειρήσεων είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται με την διαχείριση των αποβλήτων. Είναι αυτές οι οποίες αναζητούν απόβλητα, τα οποία στη συνέχεια προσπαθούν να τα αξιοποιήσουν. Η δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων, που αφορά σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις, όλους τους κλάδους, είναι η προσπάθεια να εντάξουν την έννοια της κυκλικής οικονομίας μέσα στην παραγωγική τους διαδικασία. Από τον σχεδιασμό τους μέχρι και την διαχείριση των αποβλήτων τους. Όταν λέμε στην παρέμβαση στον σχεδιασμό, σχεδιάζουμε ένα προϊόν για να μπορεί να ζήσει παραπάνω από ό,τι ζει μέχρι σήμερα. Το σχεδιάζουμε έτσι ώστε να μπορεί να συντηρηθεί, με απλά λόγια. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορούμε να τις συναντήσουμε στην παραγωγή δομικών υλικών. Είναι η αγροδιατροφική αλυσίδα και ο τουρισμός. Το έργο ΣΕΣΜΕ, Circular Economies for SMEs, όπως αποδεικνύει και ο τίτλος του, στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση δράσεων κυκλικής οικονομίας. Η ανάγκη μετάβασης από το γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης στο κυκλικό μοντέλο είναι επιτακτική, με δεδομένο ότι η κυκλική οικονομία στοχεύει στη διατήρηση της οικονομικής αξίας των προϊόντων, των υλικών και των πόρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει μεγάλη προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα, το γνωστό σε όλους μας ΠΕΠ, προσπαθεί να ενισχύσει τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να υιοθετήσουν προϊόντα, διαδικασίες και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Μία από τις καλές πρακτικές που ξεχώρισε ήταν μία μονάδα που παράγει βιοαέριο και βρίσκεται στο Λαγκαδά. Η Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ είναι μία πολυμετοχική εταιρεία η οποία έχει συσταθεί από 16 κτηνοτρόφους της περιοχής και ένα νομικό πρόσωπο, μια εταιρεία συμβούλων. Είναι ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών και γεωργικών αποβλήτων. Η Βιοαέριο Λαγκαδά είναι ένα παράδειγμα κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης στην πράξη. Καλλιεργούμε τη γεωργική γη της περιοχής. Από αυτήν παράγουμε ζωοτροφές με τις οποίες εκτρέφουμε τα παραγωγικά μας ζώα. Παράγουμε γάλα και κρέας, τρόφιμο δηλαδή για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα από αυτή τη διαδικασία, η κοπριά δηλαδή, σε υγρή και στερεή μορφή, έρχονται εδώ στη μονάδα αναερόβιας χώνευσης. Το κύριο προϊόν είναι η ηλεκτρική ενέργεια η οποία πουλιέται στο δίκτυο και η θερμική ενέργεια. Και το υποπροϊόν είναι το χωνεμένο οργανικό υπόλοιμα, η χωνεμένη κοπριά σε απλά ελληνικά, η οποία επαναχρησιμοποιείται για την οργανική λίπανση των χωραφιών μας, υποκαθιστώντας χημικά λιπάσματα και μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα αυτής της δραστηριότητας. Μπορούμε
να κάνουμε πράγματα με βιώσιμο τρόπο, να πετύχουμε αειφορία στην πράξη και μέσα από αυτό να ωφεληθούμε και οικονομικά, αλλά και κυρίως να ωφεληθεί η τοπική κοινωνία.